Σε μια εποχή που η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις έχει συνδυαστεί με το υψηλό κόστος των φροντιστηρίων, υπάρχει διέξοδος για μια οικογένεια που να αντιμέτωπε μεγάλα οικονομικά προβλήματα? Σε αυτό το ερώτημα, απάντησε και φέτος το Λαϊκό Φροντιστήριο του Δήμου Πατρέων, το οποίο παρέχοντας φροντιστριακή εκπαίδευση εντελώς δωρεάν, μέτρησε και φέτος σημαντικές επιτυχίες. Τη μέρα που βγήκαν τα αποτελέσματα, με πήρε μια μητέρα η οποία δεν μπορούσε καν να μιλήσει, έκλαιγε συνεχώς. Και όλοι οι γονείς θέλουν να ευχαριστήσουν προσωπικά τον Δήμαρχο, ο οποίος στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις και το ένα του μάτι, εγώ θα έλεγα ότι είναι άγρυπνο εδώ στο Λαϊκό Φροντιστήριο. Η Νικολέτα Βανδόρου άγγιξε 17.000 μόρια και φαντάζεται τον εαυτό της του χρόνου ως φοιτήτρια της φιλολογίας ή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Όποιο άλλο φροντιστήριο να πήγαινα, νομίζω δεν θα έβρισκα τέτοιους καθηγητές. Και απλά ήταν η ευκαιρία και για εμάς που δεν έχουμε τα χρήματα να δώσουμε για κάποιο άλλο φροντιστήριο. Είναι η κατάλληλη ευκαιρία. Ο Γιώργος Συργιώτης κάθεσε θρανία του Λαϊκού Φροντιστηρίου από τα χρόνια που ήταν μαθητής στο γυμνάσιο. Συγκέντρωσε σχεδόν 16.200 μόρια και πλέον σχεδιάζει τη ζωή του ως φοιτητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Κοιτάξτε, είναι σίγουρο πως και τώρα με ό,τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, το να υπάρχει ένα φροντιστήριο το οποίο είναι δωρεάν, σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ κάθε οικογένεια, κάθε λαϊκή οικογένεια. Η γνώση είναι η δύναμη. Αυτό είναι το μότο του Λαϊκού Φροντιστηρίου της Πάτρας, το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα σχεδόν 10 χρόνια και από τα θρανία του έχουν περάσει περισσότεροι από 7.000 μαθητές. Η ψυχή του Λαϊκού Φροντιστηρίου είναι οι καθηγητές, οι οποίοι στα πρόσωπα των μαθητών τους σε ορισμένες περιπτώσεις βλέπουν την ευκαιρία που εκείνοι δεν είχαν. Ήμασταν, ας πούμε, μια οικογένεια πολυμελής και δεν πήγαινε στο φροντιστήριο. Παρ' όλα αυτά τα κατάφερα. Τα κατάφερα όμως αποτύχει. Και τώρα βλέπω ότι μου δίνεται ευκαιρία μέσα από το Λαϊκό Φροντιστήριο να κάνω κάτι για τα παιδιά που θέλουν και δεν έχουν την ευκαιρία να το κάνουν και τη δυνατότητα και να γίνομαι μέρος αυτής της προσπάθειας. Και τελικά το μάθημα που μας διδάσκει όλους μας, το Λαϊκό Φροντιστήριο και τους καθηγητές και τους μαθητές, είναι ότι η αλληλεγγύη και η συνεργασία μπορούν να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο. Το έκανα δοκιμαστικά. Μπαίνοντας όμως αυτό το χώρο, συνειδητοποίησα το πόσο μεγάλη ανάγκη υπάρχει, γιατί τα προβλήματα των οικογενειών, ειδικά στον τομέα τον οικονομικό, της επιβίωσης, είναι πάρα πολύ μεγάλα. Στο Λαϊκό Φροντιστήριο της Πάτρας, περισσότεροι από 100 καθηγητές παρέχουν μαθήματα χωρίς να λαμβάνουν αμοιβή. Υπάρχει μια ανώτερη αμοιβή, η ηθική. Υπάρχει η αμοιβή στο βλέμμα του μαθητή. Υπάρχει η αμοιβή στη συνάντηση με τον μαθητή μετά από 2 και 3 χρόνια που θα σταματήσει και με την ίδια συγκίνηση θα σε χαιρετήσει. Η στελέχωση του Λαϊκού Φροντιστηρίου με καθηγητές αποτελεί διαρκής αγωνία των ανθρώπων που τρέχουν το εγχείρημα και κάποιες φορές μάλιστα συνοδεύεται από ευχάριστες εκπλήξεις. Όπως την ιστορία που μας διηγείται η Γογό Γαλιφοπούλου. Είχατε τρελό άγχος λοιπόν για το μάθημα της πληροφορικής. Πώς θα ξεκινήσω? Είχαμε 2 ήδη καθηγητές, δεν είχαμε τρίτο όμως για τη Β' Λυκείου. Και ένα πρωινό έρχεται μια αίτηση. Καταλαβαίνετε τόσα παιδιά που έχουν περάσει από εδώ. Εγώ δεν θυμάμαι επίθετα. Δεν ξεχνώ όμως φυσιογνωμία. Κλείνω ραντεβού και βλέπω μπροστά μου ένα κορίτσι το οποίο μου θύμισε έντονα κάτι. Μου είπε ότι εγώ, κυρία Γαλιφοπούλου, ήμουν μαθήτρια του Λαϊκού Φροντιστηρίου. Τώρα πια έχω τελειώσει, έχω κάνει μεταπτυχιακό και θεωρώ χρέος μου να έρθω να βοηθήσω. Για ακόμη μια χρονιά, οι μαθητές του Λαϊκού Φροντιστηρίου είδαν το όνειρό τους να γίνεται πραγματικότητα. Από τα θρανία θα βρεθούν στο έδρανα, οπλισμένοι όχι μόνο με γνώσεις, αλλά και με αξίες.